Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την φίλη μου, τη σύντροφο Ζωή, για την πρόσκληση να έρθω εδώ. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα του 2015, μετά από την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως εκλογές και την σύσταση της ελληνικής κυβέρνησης. Το λέω αυτό επειδή αυτή η μελέτη, αυτός ο λογιστικός έλεγχος του χρέους στην Ελλάδα θα αλλάξει, θα μας οδηγήσει σε εντελώς διαφορετικό δρόμο. Μέχρι τώρα είχαμε λογιστικούς ελέγχους στην Αργεντινή, στην Λατινική Αμερική γενικά, έχουμε εκπρόσωπο της Αργεντινής εδώ και είχαμε και το λογιστικό έλεγχο του χρέους στην Ισλανδία. Αλλά αυτές είναι εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις τώρα. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε τα πάντα και έχουμε τη δυνατότητα να διαβάσουμε τα πορίσματα των επιτροπών. Θα γνωρίζουμε ακριβώς τι συμβαίνει στην Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία και σε άλλες χώρες. Δεν θα υπάρχουν πλέον εκπλήξεις. Αυτό που θα δούμε στην Ελλάδα είναι το ίδιο που είναι φιλελεύθερη και το χέρι της, το πλεισμένο της χέρις, η Τρόικα, αυτό είναι που κάνουν στις άλλες χώρες. Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τη δουλειά που έκαναν, επειδή για μας σημαίνει ένας νέος δρόμος στην Ισπανία, στην Ιταλία, την Πορτογαλία και αναρωτιέμαι πότε θα κάνουμε και εμείς τον ίδιο έλεγχο. Θα εξετάσουμε τα διάφορα έγγραφα που μας δόθηκαν εδώ για να ακολουθήσουμε τον ίδιο δρόμο. Θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα στην Ισπανία και φαντάζομαι ότι οι σύντροφοι από την Podemos επίσης το διάβασαν σε εφημερίδες, μάθαμε αυτή την κακή είδηση ότι σήμερα το επίπεδο της φτώχειας είναι το υψηλότερο από στην Ισπανία. Τη στιγμή που η Ισπανία λέει ότι στην Ελλάδα τα πράγματα τέλειωσαν να δω πάνε πολύ καλά. Λοιπόν, γι' αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ εξ ονόματος του κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς και του Προέδρου της για την πρόσκλησή σας και θα ήθελα να σας πω ότι είμαι βέβαιη ότι η αριστερά, η Ισπανία θα δουλέψει μαζί για να έχουμε μια κυβέρνηση της αριστεράς, μια κυβέρνηση η οποία θα είναι η δεύτερη της αριστεράς στην Ευρώπη για να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τους φτωχούς που βρίσκονται στον δρόμο και να μην έχουμε πια φτωχούς και ανθρώπους που αυτοκτονούν. Δεν είναι εύκολο, αλλά είμαι βέβαιη ότι θα ακολουθήσουμε μαζί αυτόν τον δρόμο και θα επιτύχουμε. Ευχαριστώ πολύ.